Με τη χάρη του Χριστού Αδελφή θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Ιερεμίας ο Προφήτης. Είμαστε στη σελίδα 688 και το κεφάλαιο Ιωταΐτα, 18 κεφάλαιο, σελίς 688. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον σηκώθητη και κατάβηθη στον οίκον του Κεραμέως και εκεί θέλω σε κάμι να ακούσεις τους λόγους μου. Τότε κατέβηνε στον οίκον του κεραμέως και ουδού εργάζεται έργον επί του τροχού. Και χαλάστη το αγίον το οποίο έκαμνε εκ πυλού, εν τη χειρή του κεραμέως και πάλι έκαμε αυτό άλλον αγίον, καθώ ήρεσεν ει τον κεραμέα να κάμει. Τότε έγινε λόγο κυρίου προ λεγόν οίκο Ισραήλ. Δεν δίναμε να κάμω ει εσά, καθώ ούτω ο Κεραμαίου λέγει κύριο. Ιδού ο πυλό εν τη χειρή του κεραμέως ούτω ει Ισραήλ, είστε εν τη χειρή μου. Εν τη στιγμή καθήν κατά έθνος ή κατά βασιλείας δια να εκκριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, εάν το έθνος εκείνο κατά το οποίο ελάλησα επιστρέψει από τις κακίες αυτού, θέλω μετανοήσει περί του κακού το οποίο είναι να κάνω εις αυτό. Και εν τη στιγμή καθήν ήθελον περί ή περί βασιλείας να οικοδομήσω και να φυτέψω, εάν κάμει κακόν ενώπιόν μου ώστε να μην υπακούει τη φωνή μου, τότε θέλω μετανοήσει περί του καλού με το οποίο είπα ότι θέλω αγαθοποιήσει αυτό. Και τώρα είπε προ του άνδρα Ιούδα και προ του κατοίκου Ιερουσαλήμ λέγον, Ούτω λέγει κύριο. Ιδού εγώ ετοιμάζω κακόν καθημών και βουλεύω με βουλήν καθημών. Επιστρέψατε λοιπόν έκαστο από τη πονηρά οδού αυτού και διορθώσατε τα σοδού Σιμών και τα σπράξιμων, Ιδέπον Ισμάτιν, διότι ο πίσω των διαβουλειών ημών θέλουμεν περιπατή, και έκαστο στα σωρέξει τη καρδία αυτού τη πονηρά θέλουμεν πράτη. Για τούτο ούτω λέει Κύριος. Ερωτήσατε τώρα μεταξύ των εθνών τη 20η Αύτα, η αυτα η παρθένος του Ισραήλ έκαμε φρικτά σφόδρα. Θέλει τη αφήσει τον χιονόδη Λίβανο δια των βράχων τη πεδιάδο ή θέλουν συνεγκαταλείπει τα δροσερά εκρέοντα, ύδατα δια τα μακρόθεν ερχόμενα. Αλλά ο λαός μου ελισμόνησεν εμέ, εθυμίασεν εις τη ματαιότητα και προσέκοψεν εν της οδής αυτών τε αιωνίης τρίβης δια να περιπατώσιν εν τρίβης οδού μη εξομαλισμένης, δια να την γήν αυτών ερήμωσιν και χλασβασμών αιώνιων. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θελημένη έκθαμβος και εσύ την κεφαλήν αυτού. Θέλω διασκορπίσει αυτούς έμπροσθεν του εχθρού ως καυστικός άνεμος. Θέλω δείξει εις αυτούς νότα και όχι πρόσωπον, εν τη μέρα της συμφοράς αυτών. Τότε είπον, έλθετε και ασυμβουλευθόμεν βουλάς κατά του ηρεμία. Διότι νόμος δεν θέλει χαθεί από ιερέως, ουδέ βουλή από σοφού, ουδέ λόγος από προφήτου. Έλθετε και ας πατάξομεν αυτόν με την γλώσσα και ας μην προσέξομεν εις μηδένα των λόγων αυτού. Πρόσεξον, Είσαι με Κύριε και άκουσον την φωνή των διαφελονικούντων με εμέ. Θέλει ανταποδοθεί κακόν αντί καλού, διότι έσκαψαν λάκκον δια την ψυχή μου. «Ενθυμίθητη ότι εστάθην ενώπιόν σου διαναλαλισω υπέρ αυτών αγαθά, δια να αποστρέψω τον θυμό σου από αυτόν. Δια τούτο παράδοσ του ιού αυτών ει την πείναν, και δώσε αυτού ισχύρα μαχαίρα, και α γίνω συνεγυναίκε αυτών άτεκνη και χείρε και οι άντρε αυτό να στανατοθώσει, οι νεανεί και αυτό να πεθάνουν στη διαμαχέρα τη μάχη. Α ακουστεί κραυγή εκ των οικειών αυτή όταν φέρει σε ξέφνη επ' αυτού διότι έσκαψαν κακόν δια να, δι να με πιάσωσιν και έκρυψαν παγίδα δια του πόδα μου. Σι δε κύριε γνωρίζει πάσαν την κατεμών κατεμού βουλήν αυτών ει το να με μη συγχωρήσεις την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών, μη εξαλείψεις απέμπροσθέν σου, αλλά ας καταστραφώς σου, ενέργησον κατά αυτόν εν το καιρό του θυμού σου. Αμήν. Τώρα πια οι σχέσεις του ιερεμία με τον Θεό ήταν πάντοτε καλές, ο Θεός τον επισκεπτόταν και του μιλούσε, ο Ιερεμίας προσευχότανε πάντοτε προς τον Θεό, αλλά τώρα έχουν γίνει τέλειες γιατί πια ο Ιερεμίας γνώρισε το θέλημα του Θεού γνώρισε τις απόψεις του Θεού και άλλαξε τρόπο προσέγγισης προς τον Θεό άλλαξε αιτήματα άλλαξε την προσευχή του άλλαξε τη γνώμη του τις απόψεις του γνώρισε πια το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Θα μου πείτε τώρα, τώρα. Γιατί ο άνθρωπος όταν πλησιάζει το Θεό έχει απόψεις, έχει γνώμες, έχει θέσεις και πολλές φορές τις θεωρεί τις γνώμες του, τις απόψεις του και τις θέσεις του ότι είναι, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτή η βεβαιότης τον κάνει να μην μπορεί να πλησιάσει τον Θεό και ο Θεός να ευαρεστείτε σε Αυτόν. Το κάνει να χάνει χρόνο από την ευλογία του Θεού. Το επαναλαμβάνω αυτό. Κάμει να κάνει για τον εαυτό του κακό. Κάμει να, να, να χάνεται χρόνος από την ευλογία του Θεού και ενώ ζητάει την ευλογία του Θεού με τις απόψεις του, τις γνώμες του και τον τρόπο προσέγγισης του προς το Θεό εμποδίζεται η ενέργεια του Θεού προς αγαθόν. Διότι ο Θεός έχει μία συγκεκριμένη βουλή, έχει μία συγκεκριμένη απόφαση, δεν μπορεί να αλλάξει θέση και γνώμη ο Θεός γιατί δεν είναι άνθρωπος να μεταμελείται, δεν είναι άνθρωπος να αλλάζει γνώμη, αλλά αυτό το οποίο σκοπεύει, αυτό το οποίο έχει συλλάβει στην καρδιά του ο Θεός και έχει αποφασίσει να εκτελέσει με το πνεύμα του, αυτό πρέπει να γίνει. Ο άνθρωπος όμως προσεγγίζοντας τον Θεό με διαφορετικό τρόπο ή το χειρότερο χωρίς να παραδίδεται εις αυτόν λέγοντας Κύριε όχι το δικό μου θέλημα αλλά το δικό σου έστω και αν έχει απόψεις όταν ο άνθρωπος λοιπόν προσεγγίζει το Θεό με τις δικές του απόψεις τότε γίνεται κάτι που στην καλύτερη περίπτωση είναι καθυστέρησης γιατί μπορεί να είναι και αναβολή μπορεί να οδηγήσει ο άνθρωπος στο Θεό να μην εκτελεστεί ποτέ η καλή βουλή του η καλή αποφασή του για να το καταλάβουμε λίγο είναι σαν να πει ο Θεός όπως είπε κάποτε ας πούμε στους 500 και επέκεινα, μείνετε στο ανώγειο, γιατί εκεί θα στείλω την επαγγελία του πατρός μου. Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και οι άνθρωποι έχουν απόψεις. Περίμενα μια μέρα, δύο μέρες, πέντε μέρες. Είπε ουχή μετά πολλά στα αυτά σημέρας. Ή τώρα έχω πολλή δουλειά. Ή εν πάση περιπτώσει και στο σπίτι μου μπορεί ο Θεός. Αυτό το και στο σπίτι μου μπορεί ο Θεός πόσες φορές το έχω ακούσει και πόσο λάθος είναι. Βεβαίως μπορεί στο σπίτι σου ο Θεός. Αλλά τότε δεν θα χρειαζόταν ο οίκος του Θεού. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο οίκος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ο οίκος του Θεού. Στον οίκο του Θεού υπάρχει η διδαχή των Αποστόλων. Στον οίκο του Θεού υπάρχουν οι προσευχές οι κοινές. Και εν πάση περιπτώσει στον οίκο του Θεού υπάρχουν και οι του Άρτου. Δεν μπορώ σπίτι μου να κάνω κλάσει του Άρτου. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια γιατί εκ του ενό σώματο τρώγεται πάντε ή πολλοί. Να ε, σκεφτείτε να έκανα κοινωνία εγώ με την οικογένειά μου, άλλο με την οικογένειά του. Πού είναι η Εκκλησία, Πού είναι το ένα σώμα. Πρέπει λοιπόν αδερφοί αγαπητοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο που προσεγγίζουμε το Θεό στον τρόπο που τον πλησιάζουμε. Στις θέσεις μας, στις απόψεις μας και στις γνώμες μας. Με φόβο Θεού να πλησιάζουμε. Γιατί επαναλαμβάνω μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μεγάλη της προβλεπόμενης και προσδιορισμένης από το Θεό ευλογίας για τον άνθρωπο και επίσης μπορεί να υπάρξει και αναστολή αλλά και αναβολή. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης, θα βρει την πίστη στους ανθρώπους. Όταν θα έρθει ο Θεός να σε επισκεφτεί, θα σε βρει στην πίστη, θα σε βρει δηλαδή εκεί που θέλει ο Θεός. Θα σε βρει όπως θέλει ο Θεός. Θα σε βρει έτσι όπως θέλει ο Θεός. Είναι πολλά πράγματα τα οποία προβλέπει ο Θεός και ζητάει ο Θεός. Τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο. Και επειδή εμείς δεν τα ξέρουμε όλα αυτά, και αντιθέτω, μάλιστα, ο Θεό μα βεβαιώνει ότι ό,τι ξέρουμε είναι λάθο. Μα δίνει το δικαίωμα ο Θεό να πούμε: Δεν ξέρουμε, κύριε, εμεί, αλλά ερχόμαστε να μα διδάξει την οδόν την οποία πρέπει να περπατάμε, να φτιάξει την καρδιά μα, να θέλει το θέλημά σου, να φτιάξει τη σκέψη μα, να αποφασίζουμε κατά το θέλημά σου, να φτιάξει το σώμα μα, να το δουλώνει και να το δουλαγωγεί ώστε να στεκόμαστε πάντοτε έτσι όπως εσύ μας θέλεις. Τώρα λοιπόν ο Ερεμίας έχει διορθωθεί, έχει καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Έχει καταλάβει ότι ο Θεός τον κάλεσε όχι να είναι υπέρ του λαού Ισραήλ, αλλά να είναι εναντίον του Ιού Ισραήλ. Όχι υπερασπιστής, αλλά να απαγγέλει τις αλήθειες που αυτός του λέει. Και έρχεται ο Θεό τώρα να προετοιμάσει την καρδιά του, τον καρδιά του Ιερεμία, για να του δώσει την αποστολή του. Για να του δώσει εντολή. Πήγαινε λοιπόν, του λέει, κατέβα κάτω στον Κεραμία, στον οίκο του Κεραμαίος και εκεί θα σε κάνω εγώ να ακούσεις και να καταλάβεις τους λόγους μου. Εκεί θα σε διδάξω. Γιατί ο Θεός διδάσκει. αποκαλύπτεις τον άνθρωπο, φανερώνεις τον άνθρωπο. Θα σου δώσω να καταλάβεις, να ακούσεις και να καταλάβεις το λόγο μου. Μα στο νίκο του Κεραμέα, εκεί θα είναι πιο εύκολο. Πολύ πιο εύκολο θα είναι να καταλάβεις αυτά τα οποία σκοπεύω να σου πω. Και ο Ιερεμίας, χωρίς δισταγμό πια, κατέβηκε. Και όταν έφτασε, βλέπει τον Κεραμέα να εργάζεται έργων εις τους του. Και καθώς τον παρατηρούσε, εχαλάστη το αγίον το οποίο έκαμνε εκπηλού ο κεραμέας στα χέρια του, εχαλάστη, και ο κεραμέας το πήρε και άλλαξε γνώμη και έκαμε άλλον αγίον. Καθώς ήρωσε τον κεραμέα να κάνει. Ξεκίνησε να κάνει ένα βάζο και στο τέλος έκανε ένα τασάκι. Γιατί όταν έφυγαν το βάζο που ήταν καλλιτεχνικό, ήταν πιο δύσκολο, ήταν πιο μεγάλη αξία, χάλασε το αγίο. Του χάλασε τα χέρια. Και είπε, εντάξει, δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Βάζω σκεύο τιμία χρήσεως, θα το κάνω σκεύο ατίμου χρήσεω. Και άλλαξε γνώμη. Και έρχεται τώρα ο λόγος του Κυρίου στα αυτιά του η Ερεμία. Δεν μπορώ εγώ να κάνω σε εσά όπως έκανε ο Κεραμέας. Δεν είσαστε εσείς όπως είναι ο πυλός του Κεραμέως στα χέρια του. Δεν έχω εξουσία εγώ να κάνω επάνω σας ό,τι θέλω. Ποιος θα με εμποδίσει. Δεν μπορώ εγώ να κάνω επάνω σας και στη ζωή σας ό,τι θέλω. Και εξουσία έχω και δύναμη έχω και σοφία έχω τα πάντα. Δεν λογαριάζεται λοιπόν ότι εγώ μπορώ και θέλω και έχω και τη δύναμη να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή σας. Δεν το λαμβάνετε υπόψη σας. Να το λάβετε. Να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Ότι ο Θεός δεν είναι άνθρωπος μεν να μεταμεληθεί, αλλά είναι παντοδύναμος να αλλάξει γνώμη και εξηγεί ακόμη περισσότερο. Κάποια στιγμή και ενώ λαλώ εναντίον έθνους και βασιλείας ότι θα εκριζώσω και θα καταστρέψω και θα καταστρέψω τι είναι αυτή η απόφασή μου, αυτή η πρόθεσή μου όπως ήταν το κήρυγμα του Ιωνάς στην Ινεβή. Σε 40 μέρες σας καταστρέφω. Μπορώ να αλλάξω γνώμη, έχω την εξουσία και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά η αλλαγή στις αποφάσεις μου δεν είναι ανέτιες, ούτε είναι μεταπροσωποληψίας. Η αλλαγή στις αποφάσεις μου είναι ενδικαιοσύνη Θεού. Δηλαδή είναι σύμφωνες πάντοτε με το Λόγο του Θεού. Εάν λοιπόν ξέρω το Λόγο του Θεού, ξέρω τις δυνατές αλλαγές που μπορεί να κάνει ο Θεός στη ζωή μου. Ξέρω να τις προβλέπω, αλλά ακόμη ξέρω και να τις προκαλώ. Αλλά ακόμη ξέρω και να τις αποφεύγω. Αυτό προσπαθεί να διδάξει ο Θεός τον Ιερεμία και μέσα από την Αγία Γραφή και σε εμά σήμερα. Αν λοιπόν έχω πάρει απόφαση για ένα κράτος εναντίον έθνους να εκριζώσω, καταστρέψω και κατασκάψω και το έθνος εκείνο κατά το οποίο ελάλησα επιστρέψει από τις κακίες αυτού και μετανοήσει περί του κακού το οποίο νεβουλεύθην να κάμω εις αυτόν εκείνη τη στιγμή δεν θα, μπορέ, δεν θα πρέπει, δεν έχω την εξουσία να αλλάξω γνώμη. Μετανόησε. Εξομολογήθηκε, παρετήθηκε. Πολύ σοβαρό αδερφοί αγαπητοί να ξέρουμε τις αντιδράσεις του Θεού. Ξέρετε λένε οι άνθρωποι αυτός είναι απρόβλεπτος και φοβούνται. Ο Θεός δεν είναι απρόβλεπτος. Ο Θεός είναι απολύτως προβλέψιμος. Ο άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Ο Θεός είναι απολύτως προβλέψιμος. Μπορώ να προβλέψω κάθε στιγμή τι πρόκειται να κάνει ο Θεός. Εάν παρακολουθήσω το λόγο Του και την πορεία μου. Αν παρακολουθήσω το λόγο Του και την πορεία σου. Δεν έχει σημασία εάν είμαι σε κακία ή αμαρτία. Σημασία έχει ότι μετανοώ, σημασία έχει ότι επιστρέφω και ο Θεός άμεσα μεταβάλλει σκέψεις και αποφάσεις. Εάν όμως δεν, μετα... δεν μετανοήσω τίποτα δεν μπορεί να κάνει το Θεό να αλλάξει γνώμη. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το Θεό να αλλάξει γνώμη. Και αν εγώ αποφασίσω και προφητεύσω κιόλας ευλογία για ένα έθνος ή για έναν άνθρωπο. Όχι κατά χάρι, αν και κατά χάρι, αλλά η δικαιοσύνη. Γιατί ζει σύμφωνα με το θέλημά μου. Και ξαφνικά αλλάξει τρόπο ζωής. Δεν θα αλλάξω κι εγώ απόφαση. Και η δικαιοσύνη του μάλλον δεν θα λυφθεί, μάλ, μάλιστα δεν θα ληφθεί καθόλου υπόψη. Του είπε πράγματα λοιπόν πάρα πολύ σοβαρά του η Ιερεμία είπε πράγματα που προσδιορίζουν το μέλλον του ανθρώπου και μάλιστα το ίδιο γεγονός για τα ίδια πράγματα μας μιλάει και ο Απόστολος Παύλος και θέλω να το δούμε αδελφοί είναι στη σελίδα 1001 όπου ο Απόστολος Παύλος διευκρινίζει δια πνεύματος Αγίου την ίδια ακριβώς συνήθεια και τα ίδια λόγια που απέφθινε ο Θεός στον Ιερεμία. Διαβάζω λοιπόν από το Θ κεφάλαιο σελίδα 1000 και από το 15 εδάφιο. 9 κεφάλαιο σελίς 1000 και 15 εδάφιο. Διότι ο Θεός προς τον Μωυσή είπε, «Εγώ θα ελεήσω εκείνον που ελεώ και θα εκτηρήσω εκείνον που εκτήρω. Εγώ θα κάνω έλεος σε όποιον θέλω να ελεήσω. Και εγώ θα σπλαχνιστώ» σε όποιον θέλω να δώσω τα σπλάχνα μου. Άρα, δική μου είναι η πρωτοβουλία αυτή. Εγώ θα το αποφασίσω. Δεν είναι λοιπόν του θέλοντος, του δεν του τρέχοντος, δεν είναι απόφαση αποτέλεσμα θέλησης, ανθρώπινης, ούτε προσπάθειας ανθρώπινης. Το αν ο Θεός θα ελεήσει και θα εκτίρει είναι απόφασης δική του. Ο Θεός αποφασίζει αν θα σε ελεήσει και αν θα σε σπλακνιστεί. Δεν είναι ούτε αποτέλεσμα της δικής σου ανθρώπινης θέλησης, ούτε αποτέλεσμα της δικής σου ανθρώπινης προσπάθειας. Ξεκάθαρα πράγματα. Θα προσπαθήσω... Τι να προσπαθήσεις άνθρωπε καημένα. Θέλω κύριε, δεν πάνε να θέλεις. Η απόφαση του ελέους, και τις ευλογίες είναι στα χέρια του Θεού. Γιατί πάλι η Γραφή λέγει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός είπε στο Φαραώ, σε εξήγηρα, σε φούντοσα, σε θύμωσα, σε αγρίεψα, γιατί ήθελα να δείξω μέσα από σένα τη δύναμή μου πρώτον και να διαγγελθεί το όνομά μου εις πάσεν τη γη. Σου έδωσα δύναμη σε έκανα το πιο δυνατό άνθρωπο στη γη, είπε στο Φαραώ, αλλά και σε φούντοσα, σε θύμωσα, σε αγρίεψα. Γιατί ήθελα να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι ότι οι δύναμη του ανθρώπου δεν λογαριάζονται μπροστά στο θέλημα του Θεού. Ούτε ο θυμός, ούτε η αγριάδα. Γιατί όποιον θέλει ελεή και όποιον θέλει σκληρίνει εδώ ήταν και το, η μεγάλη μου απορία, μία από τις μεγάλες μου πρώτες απορίες. Αν ο Θεός όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει σκληρίνει, τότε το λέει και ο ίδιος ο Λόγος του Θεού παρακάτω. Άρα λοιπόν αν ισχύει αυτό, γιατί πλέον μας μέμφεται ο Θεός και ποιος, θέλει, και ποιος μπορεί να εναντιωθεί στο Θεό. Αν ο Θεός αποφασίζει να σκληραίνει κάποιον και να ελαεί κάποιον, ε, τι να κάνουμε εμείς οι καημένοι άνθρωποι. Άλλη θέση τώρα παίρνει ο άνθρωπος. είναι τόσο αδύνατος που ό,τι θέλεις κάνεις. Και εδώ είναι το λάθος. Ούτε ισχυρό είναι ο άνθρωπος για να κάνει ό,τι θέλει, ούτε εντελώς αδύναμος άνθρωπος είναι για να κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αν και κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Υπάρχει κάτι που πρέπει να το γνωρίσουμε εμείς. Δεν μπορεί να σκληρύνει ο Θεός ένα πρόβατο και να κάνει ταυρομαχία με ένα πρόβατο. Είναι πρόβατο. Όσο και να το αγριέψει το πρόβατο και όσο να το μαλώσει και όσο να το τσιγκλήσει και να το... θα πάει να κρυφτεί πίσω από τον πιμένα του. Γιατί, γιατί είναι πρόβατο. Ο Ταύρος όμως όταν τον αγριέψει, τον τσιγκλήσεις, τον θυμώσεις δεν θα πάει να κρυφτεί πίσω από κάποιον, θα επιτεθεί. Γιατί, γιατί είναι Ταύρος. Άλλος είναι ο Ταύρος που σκληραίνει και άλλο είναι το πρόβατο που ελεείται. Άρα Πραγματικά ο Θεός κάνει ό,τι θέλει, όποιον θέλει σκληραίνει και όποιον θέλει ελεή. Πραγματικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά κάπου αυτά τα δύο ταιριάζουν, ενώνονται στο τι άνθρωπος είσαι. Τι είσαι τέλος πάντων. Και όταν λέω τι είσαι, το εννοώ. Τι είσαι και τι είμαι. Τι είσαι, όταν σου πατήσει κάποιος τον κάλο αγριεύεις, θα σε σκληραίνει ο Θεός. Όταν σε πειράξει κάποιος ταπεινώνεσαι, θα σε λεήσει ο Θεός. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν μπορεί δηλαδή να κερδίσει ο Ταύρος έλεος, όσο και να θέλει και όσο και να αγωνίζεται. Δεν μπορεί το προβατάκι να, το, να κερδίσει την κρίση του Θεού γιατί ταπεινώνεται και λέειται. Άρα λοιπόν δεν είναι τι θέλει να κάνει ο Θεός ούτε τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Ο Θεός ό,τι θέλει κάνει και ο άνθρωπος τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Αλλού είναι το ερώτημα. Τι σώει άνθρωπος είσαι. Τι σώει άνθρωπος είσαι. Μοιάζει προς τον Ταύρο πλησιάζει στις συνήθειες του τάβρου, του σκύλου, του λύκου ή πλησιάζει προς τις συνήθειες του πρόβατου. Τι σοι άνθρωπος είμαι, Κύριέ μου. Και συνεχίζει τώρα ο Λόγος του Θεού. Εντάξει, τι σοι άνθρωπος είμαι. Μήπως εσύ δεν με έκανες. Δεν είμαι εγώ σαν τον πυλό στα χέρια του κεραμέως. Εσύ με έκαμες να είμαι τάβρο και εσύ με να είμαι πρόβατο. Όχι, λέει ο λόγο του Θεού. Δεν σε έκανα εγώ. Εγώ σε έκανα να είσαι ελεύθερο και να διαλέξει το μαντρί που θε να πα. Να διαλέξει τον τόπο που θέλει να, να στέκεσαι. Τον τρόπο που θέλει να ζει. Και κάτι ακόμη πιο πολύ, αδερφοί. Να διαλέξει το δάσκαλο που θα σε διδάσκει. Να διαλέξεις τον καθηγητή σου που θα σε οδηγεί. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ο Θεός κάνει αυτόν που θέλει να γίνει. Και ο Θεός δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτόν που δεν θέλει να γίνει άνθρωπος του Θεού. Άρα φτάσαμε στο κρίσιμο σημείο ως της θέλει να έλθει πίσω μου. Άρα ποιος θέλει. Έλθετε προς με φωνάζει ο Χριστός. Πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ιδού έπροσθεν ε ημών θέτω την οδόν της ευλογίας και την οδόν της κατάρας. Άρα φτάσαμε στην απόλυτη ελευθερία που δίδει, που έδωσε και συνεχίζει να δίδει ο Θεός τον άνθρωπο της επιλογής. Και αν ο άνθρωπος επιλέξει για ποιμένα του το Κύριο, τότε θα διδάσκεται, θα καταρτίζεται και θα προετοιμάζεται για την ημέρα της κρίσης. Αν ο άνθρωπος όμως απορρίψει το Λόγο του Θεού και απορρίψει το Λόγο του Θεού αδελφοί δεν είναι έτσι απλά δεν θέλω. Μπορεί να υπάρξουν πολλές αιτίε. Μπορεί να υπάρξει απλά δεν θέλω. Μιλάμε σε κάποιον για το Δεν θέλω ρε παιδί μου. Πάει τέλειο, δεν θέλω. Άλλος λέει φοβάμαι. Φοβάμαι, δεν ξέρω πώς θα καταντήσω και δεν δοκιμάζει. Άλλος λέει θέλω αλλά δεν μπορώ. Γιατί χιλιάδες δικαιολογίες. Άλλος λέει και εδώ είναι το χειρότερο. Και θέλω και μπορώ αλλά με σκανδάλισε αυτός. Και εδώ να δούμε για ποιους λόγους εν γέννη Κυριότερους λόγους κάποιος άνθρωπος φεύγει από την παρουσία του Θεού, από την Εκκλησία του Χριστού. Πρώτον, δεν θέλω. Δεν έχω όρεξη. Βαρέθηκα, κουράστηκα. Βάει, δεν θέλω, βαρέθηκα, κουράστηκα, δεν έχω όρεξη. Δεύτερον, είναι πολύ σοβαρό. Βρήκα κάτι καλύτερο. Που σημαίνει απογοητεύθηκα από, από την κατάσταση αυτή. Απογοητεύτηκα. Βρήκα κάτι που πραγματικά είναι πολύ πιο, πιο ενδιαφέρον. Το παράδειγμα, το πρώτο του δε θέλω, δεν θέλω, είναι απλό. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το δεύτερο, του βρήκα κάτι καλύτερο, είναι ο άσωτος ιός. Βρήκα μια χώρα μακράν. Και το τρίτο, με ενόχλησε κάποιος με ενόχλησε ο Λόγος του Θεού. Κάποιος προφήτευε και ενοχλήθηκα, δεν ξανάρχομαι. Κάποιος μου είπε, μου μίλησε προσβλητικά και εγώ δεν τα σηκώνω αυτά και δεν ξανάρχομαι. Κάποιος είπε μια ανοησία, ρε παιδί μου, και είναι ανόητοι άνθρωποι και δεν ξανάρχομαι. και ο άνθρωπος φεύγει και αλλάζει γνώμη και σταματάει ο καταρτισμός του από το Χριστό η εκπαίδευσή του και η προετοιμασία του και εγώ θέλω αδερφοί να πάμε στη σελίδα 1035 μια και μας οδηγεί έτσι ο Θεός να δούμε την προετοιμασία που κάνει ο Θεός και πού την κάνει την προετοιμασία μέσα στην εκκλησία θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1035 του τέταρτου κεφάλαιου από την Επιστολή προς Εφεσίους. Επιστολή προς Εφεσίους, τέταρτο κεφάλαιο, σελίδα 1035 και εδάφιον 11. Και αυτός ο Χριστός που είναι δάσκαλός μας, που είναι καθηγητής μας, που είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, Άλλους μεν έδωκεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς τελειοποίηση, προς καταρτισμόν, λέει το κείμενο των Αγίων, για κάποιο έργο, για το έργο της υπηρεσίας, πρώτον, και δεύτερον, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Έδωσε λοιπόν ο Θεός κατάλληλε διακονίες μέσα στην Εκκλησία, για να εργαστούν για τον καταρτισμόν των πιστών, και για την υπηρεσία για να υπηρετήσουν τους πιστούς με σκοπό και αποτέλεσμα και χρονικό όριο έως ότου καταντήσωμεν όλοι πρώτον εις την ενότητα της πίστεως δηλαδή να πιστεύουμε το ίδιο όχι καθένας να έχει τη δική του διδασκαλία τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη, τη δική του ερμηνεία, να πιστεύουμε το ίδιο. Πρώτον λοιπόν στην ενότητα της πίστεως, δεύτερον της επιγνώσεως του Ιού του Θεού, να γνωρίσουμε τον Χριστό, να τον πλησιάσουμε και να τον γνωρίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αδελφοί αγαπητοί να έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Προσωπική γνωριμία. Ο Χριστός θέλει και είναι και γίνεται φίλος μας. Προσωπική γνωριμία λοιπόν με τον Χριστό. Τρίτον, τελειοποίηση η σάνδρα τέλειων κατά το μέτρο της ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Τρία πράγματα λοιπόν, ενότητα πίστεως, επίγνωσης και τελειοποίησης. Κατά το, ένδρο, κατά το η τέλειων κατά το μέτρο της ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Για ποιο λόγο. αυτό είναι ο καταρτισμός μας. Πρώτον, για να μην είμαι θα πλέον ήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας, δια της δολιότητας των ανθρώπων και δια της πανουργίας στο μεθοδεύεστε την πλάνη, να μην είμαστε εύκολα θύματα, να μην μπορεί να μας κοροϊδέψει εύκολα ο διάβολος και τα παιδιά του, αλλά να έχουμε επίγνωση της αληθείας, του Χριστού και τις σχέσεις μας με το Θεό. Να μην μας κοροϊδεύουν λοιπόν, αλλά αντιθέτως, να αληθεύομεν εις την αγάπη, δηλαδή να κηρύττουμε την αλήθεια εν αγάπη. Να αγαπάμε εν αληθεία αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στο δρόμο που ο Θεός θέλει. είναι η αφετηρία. Αλήθεια χωρίς αγάπη δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και αγάπη χωρίς αλήθεια δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν βοηθάει. Ο συνδυασμός αυτών των δύο η αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και η αγάπη που είναι ενκε... του Θεού που είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου είναι, αυτές που, είναι αυτά τα εργαλεία με τα οποία ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα. Σκοπός να αυξήσουμε και να αυξανόμεθα καθημέραν προς τον Χριστό να αυξανόμεθα εις Αυτόν, ο οποίος είναι κεφαλή, ώστε, ώστε, ο οποίος μπορεί, και εδώ να το προσέξουμε σας παρακαλώ, να συναρμολογεί και να συνδέει με αρθρώσεις όπως το σώμα, όλα τα μέλη. Τα μέλη δεν είναι ανεξάρτητα του σώματος, αλλά είναι συνδεόμενα και συναρμολογούμενα για τον κοινό σκοπό. Ο Χριστός λοιπόν όλους εμάς μας συνδέει τον έναν με τον άλλον και μας συναρμολογεί όπως το σώμα με τις αρθρώσεις ώστε κατά το μέτρο του χαρίσματος που έχει κάθε ένας από μας μέσα σε αυτό το ενιαίο σώμα, κατά το μέτρο του χαρίσματος που δόθηκε να συμβάλλει από τη δική του τη μεριά στην αύξηση και στην οικοδομή του σώματος του Χριστού με αγάπη. Δηλαδή πώς αυξάνει το σώμα του Χριστού, πώς αυξάνει το αυξάνει ο Χριστός το σώμα του Δια ενός εκάστου εξημών Χρησιμοποιώντας το χάρισμα Το χάρισμα το δικό μου αυξάνει την εκκλησία Όπως και το χάρισμα το δικό σου αυξάνει την εκκλησία Γιατί όλοι μας είμαστε συναρμολογημένοι και συνδεδεμένοι Δια πνεύματος Αγίου και εργαζόμεθα κατά το χάρισμα εκάστου. Παραδείγματος χάρη, άλλο είναι το χάρισμα του οφθαλμού μου στο σώμα που παρατηρεί διακρίνει και άλλο είναι το χάρισμα του χεριού και άλλο είναι το χάρισμα του ποδιού και άλλο είναι το χάρισμα της μύτης. Αλλά όλα αυτά δεν εργάζονται ανεξάρτητα αλλά είναι απολύτως συναρμολογημένα και συνδεδεμένα από τον ίδιο τον Χριστό σε ένα σώμα για να μπορεί ο ένας να αυξάνει και να οικοδομεί τον άλλον. Άρα εγώ έχω ευθύνη να αυξάνω και να οικοδομώ τον κάθε έναν από εσά. Και εσύ έχεις ευθύνη να αυξάνεις και να οικοδομείς τον κάθε έναν από μας. Δεν έχεις ευθύνη να φροντίζεις τον εαυτό σου μόνο, αλλά πρώτα τους άλλους. Πρώτα τους άλλους. Το χέρι αυτό τι φροντίζει, το μάτι, το αυτή. Και μάλιστα αυτό το χέρι δεν φροντίζει τούτο το αυτή. Αυτό το χέρι φροντίζει τούτο το αυτή. Και αυτό το χέρι φροντίζει τούτο το αυτή. Δεν είναι, δεν είναι όλοι για όλους, αλλά είναι ο κάθε ένας για αυτούς που ο Θεός τον έχει, τους έχει βάλει δίπλα του. Κανένας μας δεν είναι ανεξάρτητος. Κανένας μας δεν είναι κυρίαρχος. Τελείως άφρον και ανόητος θα ήμουνα, αν έλεγα, εγώ θα σας οικοδομήσω. Ή δικός μου είσαι ή το η βλασφημία αυτή είναι η εκκλησία μου αυτό είναι η βλασφημία ενώπιον του Θεού παίρνεις πράγματα που ανήκουν στο Θεό αυτό είναι πρόβατο δικό μου και λένε πολλοί και είναι τραγικό εγώ του μίλησα και πίστεψε αν του μιλούσες εσύ και πίστευε τότε ο Χριστός δεν χρειάζεται βλασφημία είναι αυτό και δεν το ανέχεται ο Χριστός. Ο Χριστός προσθέτει τους οζωμένους στην Εκκλησία και εμείς τους υποδεχόμαστε. Αγκαλιάζουμε, ανοίγουμε την, καλιά, την αγκαλιά μας, την καρδιά μας. Εάν σε έχει βάλει ο Θεός κάπου να προϊστάσε, προϊστάμενοι πρεσβύτεροι λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά και εις πάντα να προείστανται καλών έργων, αν σε έχει βάλει ο Θεός κάπου να προείστασε, πρόσεχε. Η δουλειά σου είναι να υπηρετείς, δεν να δίνεις εντολές. Όταν ο άνθρωπος μάθει να δίνει εντολές, τότε έμαθε να είναι μακριά από τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος ξέρει να παίρνει και να δέχεται εντολές, τότε να ξέρει ότι ο Χριστός είναι κοντά του. Γιατί ο Χριστός θέλει δούλους και δεν θέλει διευθυντάς. Δεν θέλει προϊσταμένους. Προϊσταμένους καλών έργων θέλει. Προϊσταμένους ανθρώπων δεν θέλει. Να προϊστασε σε καλά έργα θέλει. Να προϊστασε ανθρώπων δεν θέλει. Δεν δίνει τη δόξα του ο Θεός ποτέ σε ανθρώπους. Και ευδελίτεται τον άνθρωπο που κλέβει τη δόξα του. Αντιθέτως μας βοηθάει συμβουλεύοντάς μας ο Λόγος του Θεού και λέγοντας «Ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε". Ας μην νομίζει τι ότι έχει κάτι το οποίο του εδόθη γιατί εν του εδόθη μπορεί και να του αφαιρεθεί. Είμαι υγιέστατος σου δόθηκε και μην το ξαναπείς γιατί θα σου αφαιρεθεί. Είμαι σπουδαίο, σου δόθηκε και μην το ξαναπείς γιατί θα, σε, θα σου αφαιρεθεί. Ο Θεός είναι αυτός που ξέρει να υψώνει και να ταπεινώνει. Να δίνει και να παίρνει. Και να παίρνει και να δίνει. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αμήν. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Στα χέρια του είναι η ζωή σου, η ψυχή σου και τα πάντα. Το μόνο που περιμένει από σένα είναι να διαλέξεις ποιμένα. Γιατί ο Θεός μέσα αποσκεύει ελέους, γνωστοποιεί το πλούτο της δόξης αυτού. Αλλά μέσα από σκεύη ελαίους που προετοίμασε για τη δόξα του. Δεν υπάρχει σκεύος ελαίους που δεν καταρτίστηκε και δεν προετοιμάστηκε από το Θεό. Δεν έγινε από μόνος του. Αυτό το ωραίο πύλινο, βάζο, δοχείο, το τόσο όμορφο, δεν έγινε μόνο του τίποτα που να έχει γίνει δεν έγινε μόνο του. Εάν θέλεις να είσαι σκεύος ελέους, μην προσπαθείς να γίνεις μόνος σου, δεν είναι του θέλοντος, δεν είναι του τρέχοντος, του ελεούντος Θεού. Πήγαινε στο Χριστό, μπες μέσα στην εκκλησία, μείνε στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, μείνε στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Μείνε στην προσευχή και ιδιαίτερα διαπνεύμα του Αγίου. Μείνε στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και εκεί ο Θεός θα σε προετοιμάζει, θα σε καταρτίζει. Θα σου δίνει χάρισμα για να μπορείς συνδεδεμένος και συναρμολογημένος με όλο το σώμα να συμμετέχεις στην αύξηση της σκοδομής της Εκκλησίας. Και μέσα από τέτοια σκεύη ελαίους, τα οποία προετοιμάζει και καταρτίζει ο Χριστός με τις διακονίες του μέσα στην Εκκλησία, που είναι το Πανεπιστήμιο του Ουρανού. Μέσα από τέτοια σκεύος, σκεύη ελαίου, προετοιμασμένα από το Θεό και κατασκευασμένα, ο Θεός φανερώνει, αποκαλύπτει τον πλούτο της δόξης του. Αλλά και μέσα από σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλειαν. Ποια είναι αυτά που έστρεψαν πλάτη και νότα προς τον Θεόν. Μέσα από αυτά τα σκεύη τα οποία υποφέρει με τα μεγάλης μακροθυμίας γνωστοποιεί στους ανθρώπους την οργή του και τη δύναμή του. Απ' τα σκεύη λοιπόν τη οργής αποκαλύπτει και φανερώνει στους ανθρώπους οργής κατασκευασμένα, κατηρτισμένα εις απολύαν, αποκαλύπτει στους ανθρώπους την οργή του και τη δύναμή του και μέσα από σκεύη κατηρτισμένα και προετοιμασμένα από το Θεό μέσα στην Εκκλησία γνωστοποιεί το πλούτο της δόξης του κατάλαβες η ερεμία καταλάβαμε αδέρφια μου ότι δεν είναι του θέλοντος σου δεν του τρέχοντος αλλά του ελεύδος Θεού δεν είναι ότι έτσι μας έφτιαξε ο Θεός αν και αυτός μας φτιάχνει είναι ότι εμείς εκλέξαμε διαλέξαμε σχολείο το σχολείο του πεζοδρομίου που λένε οι άνθρωποι της αμαρτίας, του σκότους, διαλέξαμε δάσκαλο. Τον άρχοντα του σκότους ή διαλέξαμε ποιμένα μας τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Ή διαλέξαμε πανεπιστήμιο την εκκλησία μας του Χριστού. Ή διαλέξαμε ποιμένα μας τον Ιησού Χριστόν τον Δίκαιο. Και η επιλογή δεν είναι μιας άπαξ, η επιλογή είναι συνεχόμενη. Κάθε μέρα διαλέγουμε. Κάθε μέρα εκλέγουμε το τίμιον και απορρίπτουμε το αχρίον. Κάθε μέρα. Κάθε στιγμή. Το ότι σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία, αυτή την ώρα είναι δική μας επιλογή. Βεβαίως την ευόδωσε ο Θεός και δεν ποδιστήκαμε. Γιατί δεν ήταν ο Θεός, κανένας δεν ήταν σήμερα στην Εκκλησία αλλά ήταν δική μας επιλογή που την ευλόγησε ο Θεός και να ξέρουμε αδερφοί κάτι που λέει ο Θεός ό,τι κάνεις εγώ θα το ευλογώ αν η επιλογή σου είναι στο θέλημά μου ό,τι κάνεις εγώ θα το ευλογώ και ο ιρεμίας κατάλαβε και του λέει ο Θεός τώρα που κατάλαβες πήγαινε να τα πεις και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Μπελάδε. Τώρα αρχίζουν οι δυσκολίε. Τώρα κατάλαβα. Κατάλαβε, κατάλαβα. Διάλεξε, διάλεξα. Θέλει, θέλω. Έμαθε, έμαθα. Τώρα πήγαινε. Και πε το λέει κύριο ο Θεό. Εγώ ετοιμάζω λαέ Ισραήλ e κακό καθημόν και βολεύομαι βουλή κακήν καθημόν Γι' αυτό, εάν επιστρέψετε έκαστος από τις πονηρά οδού αυτού και διορθώσετε τα σοδού σημών και τα σπράξη σημών, εγώ θα μετανοήσω. Πήγαινε πέστα τα, πήγαινε και τα Ο Κύριος ετοιμάζει κακό. Και πολλές φορές εμείς συστελόμεθα. Και ίσως καλά κάνουμε, για να μην τρομάξουμε τους ανθρώπους. Αλλά δεν κάνουμε καθόλου καλά αν κρύβουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο και πεθαίνει. Μην πας και να του πεις όπως λέει ο κόσμος, μη φοβάσαι, το καλοκαίρι θα πάμε για μπάνιο. Και ξέρετε, σε μια εβδομάδα πεθαίνει. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Γιατί, για να μην το, να το στενοχωρήσουν, να μην τον στενοχωρήσουν, να του δώσουν παρηγοριά. Δεν είναι αυτή η παρηγοριά. Η αληθινή παρηγοριά είναι έρχεται ο Κύριος. Να ετοιμαστούμε, να φύγουμε για τον ουρανό. Μα είσαι τόσο σκληρός και λες την αλήθεια, Τώρα και οι επιστήμονε γίνανε τόσο σκληροί και λένε την αλήθεια. Κάποτε κρύβανε την αλήθεια. θες να το πούμε ή όχι. Τώρα σε προηγμένε πόλει δεν κρύβουν την αλήθεια, τη λένε στον ασθενή, Για να ξέρει τι του γίνεται. Και καλά κάνουνε. Και σε εμά ο Θεός ξέρετε τι κάνει, την αλήθεια μα λέει, Για να ξέρουμε τι μα γίνεται. Εάν περπατά, θα δούμε τώρα. Μετανοήστε λοιπόν, γιατί έρχεται κακό. Και αυτοί τι είπανε, δεν πάει να λες ό,τι θέλεις, ο Χριστέ μου, δεν πάει να λες ό,τι θέλεις, εμείς θα κάνουμε αυτό που αποφασίσαμε, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε και δεν λογαριάζουμε καθόλου τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λες εσύ και μάλιστα σκληραίνουν την καρδιά τους. Ακούν το Λόγο του Θεού και αγριεύουνε. Και λέει ο Θεός, τι είναι αυτά τα πράγματα. Λυπάται ο Θεός αδερφοί. Λυπάται. Ξέρεις θα πει να έχει έτοιμη την ευλογία και εσύ να κάνεις καπρίτσια ενώπιον του Θεού και να άσε με τώρα ο Θεός και λέει να παιδί μου εγώ θα σε ευλογήσω εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν πάει να ό,τι θέλεις. Και έρχεται το Θεός και λέει, μα πώς είναι δυνατόν. Υπάρχει κανείς που είχε να εκλέξει ανάμεσα στα βουνά του Λιβάνου, τα χιονισμένα με το βουναλάκι κάτω στην πεδιάδα και να πει ότι είναι καλύτερο το βουναλάκι στην πεδιάδα. Μια μεριά είναι τα βουνά τα χιονισμένα. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων και από την άλλη μεριά είναι ο παπά τη γειτονιά. συγχώρεσε με θέμα. Μα είναι δυνατόν να διαλέξει αυτό. Όπω έλεγε η, 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 μάνα μου στην Αλεξία που ήταν η μικρή, στην εκκλησία μα θα έρθει. Και τη έλεγε η Αλεξία, άκου να δει το τριών χρονών παιδί. Εσύ για γιαγιά πηγαίνει στην εκκλησία του παπά. Εγώ πηγαίνω στην εκκλησία του Χριστού. Εσύ θα έρθει. <laughs> ε, θα έρθω εγώ. Και, και το άκουγα εγώ και μου έκανε εντύπωση. Τριών χρονών παιδί. Ούτε νύπιο δεν πήγαινε. Και τα παιδιά έχουν τη σοφία. Και οι μεγάλοι δεν έχουνε. Είναι δυνατόν να υπάρχει η πηγή που εκραίει ύδατα τα ζώντα δροσερά και σε να πηγαίνει στην αμπολή που έρχεται από μακριά και φέρνει βρωμισμένο νερό. Αυτό κάνει λέει η Παρθένος του Ισραήλ. Αυτό κάνει ο λαός μου. Με λυσμώνησε εκλέγει τη ματαιότητα. Περπατάει σε τρίβους όχι καθαρούς, βρώμικους. Ενώ υπάρχει το καλό χορταράκι πηγαίνει στο βόρβορο. Ξέρετε γιατί. Γιατί έγινε πια γουρουνάκι. Δεν είναι προβατάκι. Είναι γουρουνάκι. Και η αλλαγή είναι τόσο μεγάλη που θυμωμένοι λένε Έλθετε τώρα. Για το ακούν το λόγο του Θεού. Θυμώνουν. Αδελφοί μου, ποτέ μην θυμώνουμε ότι όταν ακούμε το λόγο του Θεού. Έστω και αν μα ελέγχει, ποτέ μην πει για μένα το λέει αυτό ο παλιάνθρωπο. Και καλά μπορεί να μην πει και τη λέξη αυτή. Μην το πει αυτό, αδελφέ, ποτέ. Πε, λε να το λέει ο Θεό για μένα πόσο όμορφο και γλυκό ακούγεται στα αυτιά του Χριστού. Και αν έχει κάνει ο Κύρικας ή εγώ αυτό το μεγάλο λάθος και να τα έχω βάλει με σένα που δεν γίνεται άδερφη, γιατί υπάρχει φόβος Θεού. Από κανέναν δεν γίνεται, αλλά πες όμως ότι ένας άνθρωπος από τον Άμπονα τρελάθηκε και τα έχει βάλει με τον Νίκο. Και ανεβαίνει στον Άμπονα και λέει εναντίον του, εναντίον του. Πες εσύ, λες να τον έβαλε ο Θεός. Θυμάστε το σημείο αδερφοί, που πήγε εναντίον του Νταβίτ, του πέταγε χώματα, πέτρες, τον ονίδιζε, άντρα, τον ήρθε το τέλος σου, ο Θεός σε καταδίκασε. Και λέει ο στρατηγός του, να πάνε του κόψω το κεφάλι. Όχι λέει, που ξέρεις αν ο Θεός τον έβαλε να με δοκιμάσει αν θα μείνω ταπεινός για να με υψώσει. Τι ωραίο να το πεις αυτό. Ναι, ωραία, τα έβαλα με σένα. Ομιγέννητο. Πες εσύ, αδερφέ μου. Τι ωραία που θα είναι ο άνθρωπος να τα βάλε με μένα γιατί ο Θεός του είπε για να ταπεινωθώ και να με υψώσει. Δεν είναι πολύ ωραία σκέψη, αδερφή. Να τα βλέπουμε όλα ότι είναι από το Θεό και άσκημο θα είναι όμως α τον παλιό μασκαρά το Γιώργο τον Πέτρο τον Νίκο δεν τον άκουσες τι είπε για μένα τα έλεγε δεν ξαναπάω αρέσει στο Θεό αυτό και έτσι να είναι που εγώ σας λέω ότι 99 φορές της 100 δεν είναι έτσι δεν είναι έτσι όποιος ανεβαίνει και παίρνει στα χέρια του Λόγο του Θεού τρέμει αδερφή δεν μην πω τίποτα κυρία μου και σε λυπήσω μην πω τίποτα και δεν είναι το δικό σου το θέλημα. Φοβάται. Μην αδικήσω κανέναν με το λόγο του Θεού. Γιατί ξέρει ότι η γλώσσα είναι γεμάτη θανατηφόρου κακού. Ξέρετε τι λένε οι... αυτοί που άκουγαν τον Ιερεμία. Α συμβουλευθούμε βουλά εναντίον του Ιερεμία. Α πατάξουμε αυτόν με τη γλώσσα μα και α μην προσέξουμε σε κανένα από τα λόγια του πόσο άσκημη συμπεριφορά. Μην να ακούμε τίποτα από όσα λέει. Και ας επιτεθούμε εναντίον του με λόγια. Κατηγορώντας, ονειδίζοντας, βρίζοντας, θυμωμένοι. Και ας συμβουλευτούμε βουλάς εναντίον του Ιερεμία να δούμε τι θα κάνουμε με αυτόν τον άνθρωπο επιτέλους. Και ο Θεός ακούει. Ακούει τον η και ακούει και αυτούς. Όμως πριν τελειώσουμε, παρόλο που αργήσαμε λιγάκι, θέλω λίγο αδερφοί να δούμε αυτά, αυτό το φοβερό όργανο του σώματός μας που είναι η γλώσσα και να πάμε για λίγο στη σελίδα 1071 για να προσέχουμε αδερφοί. Να προσέχουμε. Να προσέχουμε τι λέμε, τι ακούμε, πώς ακούμε. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1071, τρίτο κεφάλαιο και πέντε δάφιο. Η γλώσσα είναι μικρόν μέλος, όμως καυχάται για μεγάλα πράγματα. Ιδού ο λίγον πύρ πόσο μεγάλη φωτιά ανάβει. Και η γλώσσα είναι, ένας ολό... είναι φωτιά και ένα ολόκληρο κόσμος αδικίας. Ένα ολόκληρο κόσμος αδικίας είναι η γλώσσα μας. Με τη γλώσσα μας μπορούμε να κάνουμε πάση, με τα λόγια μας πάση φύσεως αμαρτία. Και πορνεία και μοιχεία και ακαθαρσία και φιλαργυρία. Ό,τι αμαρτία θέλεις μπορείς να την πραγματοποιήσεις με τα λόγια σου. Ούτω μεταξύ των μελών η μόνη γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα. Η γλώσσα μολύνει όλο το σώμα, όλο το σώμα του ανθρώπου, όλο το σώμα της Εκκλησίας. Είναι αυτή που κατακαίει όλο το κύκλο της ζωής μας, πυρκαγιά ανάβουμε στη ζωή μας αλλά και στη ζωή του άλλου, με τη γλώσσα μας, με τα λόγια μας. Και είναι αυτή που παίρνει φωτιά, φλογιζωμένη υπό τις γέννης, παίρνει φωτιά τη φωτιά της κόλασης. Έχει τη φωτιά της κόλασης η γλώσσα. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λέμε, αδερφοί. Και αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί δηλαδή το, το στόμα, τότε πόσο πιο προσεκτικοί θα είμαστε. Να θεωρήσουμε λοιπόν τη γλώσσα μας σαν ένα θερμόμετρο που φανερώνει τον πυρετό του σώματος. Από τα λόγια μας θα κριθούμε, αλλά και από τα λόγια μας θα καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είμαστε. Τα λόγια σου φανερώνουν ενώπιον εν του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και ενώπιον του καθενός από μας την πνευματική του κατάσταση. Πώς μιλάς στη γυναίκα σου, τι λες τον αδελφό σου, τι λες την καρδιά σου, τι λες τον εχθρό σου, τι λες τον φίλο σου. Απ' τα λόγια μας αδελφοί θα κριθούμε, αλλά και από τα λόγια μας μπορούμε να κατανοήσουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Προσοχή λοιπόν. Μη θυμώνουμε όταν ακούμε το Λόγο του Θεού. Ας μην παροργίζονται η καρδιά μας. Αλλά αντιθέτως ας ταπεινωνόμαστε και ας λέμε δίκαιος είσαι Κύριε. Δίκαιος είσαι Χριστέ μου. Αμήν. Αμήν. Να ψάλλουμε τώρα έναν ύμνο. Το ύμνο 147 και να έρθουν τα αδέλφια μας.